Στην παραδοχή ότι η Δημοτική Αρχή δεν τα κατάφερε με το ζήτημα των χόρτων στην πόλη και ότι η εικόνα και τα παράπονα των πολιτών είναι δικαιολογημένα, προχώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της TRT. Είμαι ο πρώτος που έχω αναγνωρίσει την κατάσταση αυτή. Λοιπόν, εμείς έχουμε 1.700 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων που βγάζουν χόρτα. Δηλαδή τριγωνάκια, διάφοροι άλλοι χώροι κτλ. Δεν μιλώ για τα πάρκα μας. Δεν μιλώ για αυτά που και αυτά έμειναν σε κάποιο βαθμό, σε σημαντικό βαθμό θα πω, ασυντήρητα το προηγούμενο διάστημα. Αυτά τα 1.700 στρέμματα θέλω να πω προς όλους πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, είμαστε περίπου, έχουμε κόψει πια τα χόρτα, περίπου στα 600 στρέμματα, μέσα σε λίγες μέρες. Ο Δήμαρχος επικαλέστηκε μία σειρά από λόγους για τους οποίους ξέφυγε η κατάσταση στη διαχείριση του όλου θέματος, καθώς τα χόρτα έχουν μεγαλώσει ανεξέλεγκτα σε πάρα πολλούς δρόμους, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται, επικαλούμενος και το θέμα της έλλειψης προσωπικού στον τομέα καθαριότητας, λόγω και των αδειών ειδικού σκοπού. Πάντως, ο Δήμαρχος, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις των πολιτών από τις καθημερινές καταγγελίες, διαβεβαίωσε ότι μέχρι και τις 20 του μήνα η διαδικασία της κοπής των χόρτων θα έχει ολοκληρωθεί σε όλη την πόλη.